καλή εβδομάδα. Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, για, δεν ξέρω αν το είδατε το νομοσχέδιο αυτό και πώς το βλέπει η Ένωση. Παρακολουθεί τα γεγονότα, τις εξελίξεις, τη συζητάει και εκφράζει και άποψη. Και μεμονωμένα ως Ένωση, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή της ως μέλος της ΑΣΟΕ. Η ΑΣΟΕ είναι ένα τριτοβάθμιο συνεταιριστικό όργανο που ιδρύθηκε τα τελευταία 3 χρόνια και παρεμβαίνει και αυτή στα τεκτενόμενα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωραία. Λοιπόν, το πιο σημαντικό και επίμαχο είναι αυτή τη στιγμή το επίκαιρο είναι το καινούργιο νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση του κ. Βορύδης και αφορά τη λειτουργία και ίδρυση νέων συνεταιρισμών. Να. Ένα καινούργιο νομοσχέδιο που το ζητούσε το συνεταιριστικό κίνημα, το ζητούσαμε οι αγρότες, για να, με 2 στόχους, να απλοποιήσει τη λειτουργία τους, να εξασφαλίζει τη δημοκρατία και να εξασφαλίζει και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια που πρέπει να νιώθουν οι αγρότες τη συμμετοχή τους στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Το επίμαχο τώρα θέμα από όλα το νομοσχέδιο, το πιο σημαντικό κατά την άποψή μας, είναι το άρθρο 38, που με αυτό το άρθρο προβλέπει τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών με 35%, εφόσον βέβαια, και με δικαίωμα ψήφου. Ναι, εφόσον βέβαια η Γενική Συνέλευση το αποδεχτεί από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Ναι. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν αφορά προφανώς όλους τους συνεταιρισμούς ή όλες τις ενώσεις και δεν είναι τυχαίο το άρθρο αυτό έτσι όπως πέρασε. Κάποιοι έχουν βάλει στο μάτι κάποιες ζωντανές οργανώσεις που έχουν διαχειρίζονται σοβαρά θέματα και μάλιστα κυρίαρχα προϊόντα όπως είναι το γάλα, τα σιτηρά κτλ. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη ένσταση γιατί να υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό και γιατί μάλιστα να έχει και δικαίωμα ψήφου, που σιγά σιγά αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε πλήρη κυριαρχία του ιδιώτη μέσα στο συνεταιρισμό. Δηλαδή πιστεύετε ότι ήταν δούριος ύπος το 35%, μπράβο, έτσι. Μπράβο, ακριβώς. Εμείς έτσι το θεωρούμε και έχουμε καταθέσει και πρόταση και σαν Ένωση Ράπτρας αλλά και σαν ΣΑΣΟΕ τις αντιρρήσεις μας όσον αφορά αυτό το άρθρο. Το δεύτερο, κυρία Τσαγκαράκη, το πολύ σοβαρό επίσης, είναι ότι θεσμοθετείται πλέον η λειτουργία μιας ενιαίας τριτοβάθμιας οργάνωσης. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι σήμερα στην Ελλάδα οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις εκπροσωπούνται από 2 οργανώσεις, από τη Νέα Πασαγιές και την καινούργια οργάνωση που συμμετέχουμε εμείς, ΣΑΣΟΕ, που αυτό δημιουργεί προβλήματα, χωρίζει τους αγρότες με διάφορα κριτήρια εκεί, πολιτικά σε κόκκινους, μπλε και πράσινους και αυτό έχει θα έχει φοβερές παρενέργειες στη λειτουργία του συνεταιριστικού κινήματος. Άρα από αυτή την άποψη ότι θεσμοθετείται ένα ενιαίο όργανο που θα εκπροσωπεί τις συνεταιριστικές οργανώσεις είναι θετικό. Ωστόσο όμως και εκεί εμείς έχουμε υποβάλει διάφορες προτάσεις και ενστάσεις όσον αφορά τα επιμέρους άρθρα. Μάλιστα. Αυτές οι ενστάσεις έχουν καταχωρηθεί, φαντάζομαι, κάπου. Βεβαίως. Από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουν σταλεί και στο Υπουργείο και όπου έπρεπε. Και αυτή τη βδομάδα θα δημοσιευτούν και στον τοπικό τύπο για να υπάρχει ενημέρωση και προς τους υπόλοιπους συνεταιρισμούς. Μάλιστα. Όσον αφορά, κυρία Μαρία, τώρα το νομοθέτημα γενικότερα που αφορά στη λειτουργία και ίδρυση των συνεταιρισμών, η άποψή μας είναι ότι το θέμα δεν είναι να διευκολύνουμε τόσο τη λειτουργία ή την ίδρυση ενός νέου συνεταιρισμού, δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι μπορούν να ιδρύσει όποιος θέλει μια παρέα ή μια ομάδα παραγωγών ή σε ένα χωριό, σε ένα συνεταιρισμό. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να προωθήσει το νομοσχέδιο αυτό την ανάγκη ενοποίησης των συνεταιρισμών. Διότι μπορεί εγώ να έχω στο χωριό μου να μπορώ να κάνω ένα συνεταιρισμό με 20 ανθρώπους, με 15 ανθρώπους για να διαχειριστώ ένα προϊόν. Αλλά όπως καταλαβαίνω, ένα συνεταιρισμός τόσο μικρός, οι δυνατότητες που έχει να παρεμβεί στην αγορά και να κάνει και οικονομίες στο κόστος παραγωγής είναι απειροελάχιστες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προβλέπετε και να προωθείτε μέσα από το νομοσχέδιο με ιδιαίτερα κριτήρια
και ας το πούμε έτσι μπόνους στην ένωση των δυνάμεων. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα. Ότι ναι, υπάρχουν πολλοί συνεταιρισμοί, αλλά δεν προωθείται ή δεν επιδοτείται ή δεν βοηθείται νομικά η συνένωση δυνάμεων. Ναι. Που αυτό θα φέρει πολύ σοβαρές λύσεις στα προβλήματά μας. Παράδειγμα, χάρη στο λάδι. Για να το κάνω πιο απλά, να το καταλάβουν και οι φίλοι που μας ακούνε. Σε επίπεδο επαρχίας και Ράπτρας λειτουργούν πάρα πολλοί συνεταιρισμοί. Που ο καθένας βράζει στο ζουμί του και ειδικά με τη φετινή χρονιά, η οποία ήταν πάρα πάρα πολύ άσχημη, πολλοί κινδυνεύουν να κλείσουν. Mm-hmm. Άλλο λοιπόν να λειτουργεί ένα συνεταιρισμό μεμονωμένο σε ένα χωριό και άλλο να λειτουργεί μια κεντρική οργάνωση σε επίπεδο επαρχίας. Δηλαδή και τους δύο, και τον ελαιουργικό συνεταιρισμό παράδειγμα, αλλά και την ένωση, είναι σε ένα τσουβάλι, στο ίδιο νομοσχέδιο. Βέβαια. Οπότε αυτό το νομοσχέδιο αυτό, η ανάγκη είναι να προωθείται και να βοηθιέται η συνένωση δυνάμεων. Ώστε να δημιουργούν σχήματα ικανά, να κάνουν και οικονομίες κλίμακας, να μπορούν να παρέμουν και στο κόστος παραγωγής και να μπορούν και στο τέλος να τυποποιήσουν και να κάνουν μια παρέμβαση στο προϊόν μας να πάρει μια επιπλέον υπεραξία. Αυτό έχει να κάνει και με αυτό που ετοιμάζεται στο πασεπαγκρίτο επίπεδο. Το φορέα διαχείρισης ελαιολάδου. Όχι, κάτι άλλο. Και αλλά ο φορέας αυτός, ναι, περιμένει να κατατεθεί το νομοσχέδιο περί συνεταιρισμών για να δούμε τι προβλέπει σε κλαδικές οργανώσεις. Διότι το προηγούμενο συνέδριο, το προηγούμενο νομοσχέδιο το προέβλεπε. Περιμένουμε λοιπόν την τελική μορφή αυτού του νομοσχεδίου που κατατεθεί στη Βουλή και θα ψηφιστεί για να προχωρήσει η λειτουργία και η ίδρυση του φορέα που συζητάμε. Μάλιστα. Πάντως θεωρώ, έτσι μου επιτρέπετε κύριε Ρακασάκη, πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε συνεταιριστική κουλτούρα και συνδικαλιστική κουλτούρα. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο ζητούμενο, έτσι. Γιατί όποιος και να μπει, ό,τι και να γίνει, αν υπάρχει αυτό, τους συνεργάζεστε, δεν θα επιτρέψει ουσιαστικά και ο νόμος να το επιτρέπει και να ψηφιστεί, δεν θα επιτρέπει. Εμείς οι ίδιοι δεν θα επιτρέψουμε. Ο νόμος μπορεί να προβλέπει ασφαλιστικές δικλείδες, όπως είπα στην αρχή, για μια πιο δημοκρατική λειτουργία του συνεταιρισμού. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να επιτρέπει το νομοσχέδιο, ο νόμος, το ίδιο διοικητικό συμβούλιο πάνω από δύο θητείες. Γιατί μετά πάμε σε άλλα πράγματα, σωστά, δημιουργούνται προϋποθέσεις για να δημιουργηθούν διάφορες... Άμα αλλάξει το να έχουμε δημάρχους, βουλευτές μέχρι δύο χρόνια, και θα αλλάξει και αυτό, δηλαδή, που λέτε. Το νομοσχέδιο το καινούριο αυτό πρέπει κυρίως να εκμεταλλευτεί την εμπειρία των προηγούμενων ετών. Και ποιες ήταν οι παθογένειες που οδήγησαν το συνεταιριστικό κίνημα εκεί που το οδήγησαν. Και έχει χάσει ο κόσμος την εμπιστοσύνη του. Ακριβώς. Άρα και το νομοσχέδιο μέσα από τις διατάξεις που προβλέπει τη λειτουργία του, ποια όργανα θα ελέγχουν οικονομικά, τις οικονομικές δραστηριότητες του συνεταιρισμού, θα είναι μία βάση για να αποκτήσει σιγά σιγά και ο πολίτης συνείδηση. Έτσι, όταν είναι ένα νομοσχέδιο έολο που δίνει προϋποθέσεις να δημιουργηθούν οικογενειοκρατίες, που δίνει προϋποθέσεις να δημιουργηθούν να υπάρχει ένας πρόεδρος για 12-16 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και άνθρωποι που σκέφτονται και σου λένε αυτοί εκεί τι κάνουν, πάνε να δημιουργήσουν καμόρα, όχι συνεταιρισμό. Σωστό. Λοιπόν, οπότε δείχνει και το νομοσχέδιο προθέσεις και φιλοσοφία πολιτική. Σήμερα, να μάλιστα, το πω έτσι. Σήμερα μάλιστα, από ό,τι ξέρω, σε επίπεδο Βουλής η συζήτηση γίνεται με φορείς από όλη την Ελλάδα που θα καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Και εντός ολίγου θα κατατεθεί και θα γίνει νόμος του κράτους. Άρα δεν έχουμε και πολλά έτσι, πολλές ελπίδες ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, καταλαβαίνω. Από εμάς εξαρτάται, άρα, κατά πόσο παρεμβαίνουμε, συζητάμε και θέλουμε προτάσεις. Εμείς αμέσως εδώ το συζητήσαμε, το κουβεντιάσαμε, διαμορφώσαμε προτάσεις και τις στείλαμε προς το Υπουργείο κατευθείαν. Δεν ξέρω κατά πόσο δούμε. Οι συνεταιρισμοί της περιοχής μας το πήρανε χαμπάρι. Είναι ένα ζητούμενο. Το δεύτερο που και επίκαιρο, κυρία Μαρία, είναι ότι προχθές στη ΣΥΤΗ έγινε μια εμερίδα που αφορούσε ασθένειες και εχθροί του βλαβιού.
Ναι. Έγινε μια πάρα πολύ σοβαρή ημερίδα με παρουσία επιστημόνων που ανέλησαν τα προβλήματα. Η Ένωση ήταν παρούσα με το γεωπονικό τμήν και σκεφτόμαστε αν μπορεί και η αντιπεριφέρεια να βοηθήσει να οργανώσουμε και εδώ μια παρόμοια σύσκεψη, μιας και η χρονιά τελείωσε, τα συμπεράσματα βγήκανε και όπου να είναι η φροντίδα για την καινούργια καλλιέργεια ξεκινάει. Ωραία. Οπότε ενδεχομένως να έχουμε και εδώ κάποια τέτοια ενημερωτική. Με τον κύριο Χνάρη, τον εντεταλμένο την Περιφερειάρχη Κρήτης όσον αφορά τον προγενή τομέα, περιμένω απάντησή του πότε και πώς μπορούμε να οργανώσουμε μια ημερίδα και εδώ στην Ιεράπετρα. Ωραία. Με το καλό να έρθει και εμείς θα την επικοινωνήσουμε. Και το τρίτο είναι, και το τρίτο το τελευταίο που μπορούμε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, είναι ότι τέλος του μήνα προβλέπεται να ξεκινήσει η διαδικασία του ΟΣΔΕ για το 2020-2021. Ωραία, ήταν και μια από τις επόμενες μου ερωτήσεις μετά τα... Ναι. Μέχρι τέλος του... τώρα, του Φλεβάρι. Μέχρι τέλος Μαΐου νομίζω είναι η προθεσμία. Πρώτες Μαρτίου έως τέλος Μαΐου. Μάλιστα. Οπότε ξεκινά δηλαδή το ΟΣΔΕ αρχές του Μάρτη. Τα προβλήματα θα ξεκινήσει κανονικά εμπρόσδεσμα. Η Ένωση θα συμμετέχει σε αυτό το έργο όπως κάθε χρόνο. Έχουμε προσωπικό έμπειρο, έχουμε τη υλικοτεχνική υποδομή, έχουμε όλα εκείνα τα εργαλεία που μπορούμε να βοηθήσουμε γρήγορα, αξιόπιστα και σε συμφέρουσα θα έλεγα τιμή και το κόστος είναι πολύ προσιτό. Ωραία, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε ενδεχομένως αυτά για το ΟΣΔΕ. Βεβαίως, να κάνουμε μια ξεχωριστή μόλις ξεκινήσει έτσι, η προθεσμία, να δούμε και πώς θα το οργανώσετε και αν θα πάτε και στα δημοτικά διαμερίσματα, πώς θα γίνει. Θα τα πούμε όλα αυτά σε μια εκπομπή αφιερωμένη στο ΟΣΔΕ, να δούμε πώς έχει βοηθήσει αυτό το ΟΣΔΕ, τι πρέπει να κάνουμε, να το κάνουμε λίγο πιο ουσιαστικό. Να σας ευχαριστήσω πολύ, δεν έχω προς το παρόν. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με την αναφορικά με το νέο.